θα σηκωθεί για τρεις. Εύστοχος. 20 τίμη χωρίς ξεφτιασμό και θα καρπώσει. Πολύ σημαντικά. Λίγο την προσπάθεια της μπάλας του έξω. Ο Λιμπάουν και άλλος πενιστρίες. Όχι το πήρε και πήρε τελικά στο δεύτερο στο Λέγκο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pick and Roll που σας παρουσιάζει ο Alpha Sports TV, τη μοναδική εκπομπή για την καλαθόσφαιρα στην κυπριακή τηλεόραση. Ο νέος κύκλος εκπομπών θα έχει μαζί μας φέτος και την Σοφία Θεαλόγου. Καλησπέρα Σοφία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Πραγματικά, πολύ ενδιαφέρον. Θα παρουσιάζουμε μαζί όλα τα νέα από κυπριακή και όχι μόνο καλαθόσφαιρα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον σεζόν νομίζω. Μιας και είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε για την νέα σεζόν, θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο το τι έχει γίνει στην Κύπρο μέχρι στιγμής. Έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μεταγραφές και σε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στις ομάδες που συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα, τις οποίες και ακόμα δεν ξέρουμε πόσες θα είναι, υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ. Καθώς η ΕΘΑ έχει δηλώσει ότι ίσως να μην συμμετέχει στο νέο πρωτάθλημα. Εντάξει, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές νομίζω. Αρκετές ομάδες μένουν τελευταία στιγμή για να στήσουν την ομάδα, να βρουν τους προπονητές, τους available παίκτες. Και τους Κύπριους επίσης, γιατί όπως ξέρουμε είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δυσέβρετοι οι ποιοτικοί Κύπροι παίκτες που μπορούν να στελεχώσουν τις ομάδες. Οπότε αναμένουμε. Θεωρώ ότι μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα ξέρουμε. Ναι, είχαμε και το παράδειγμα της Ομόνιας πέρσι που τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Κάτι για αντίστοιχο είχε γίνει και στο γυναικείο το πρωτάθλημα των ΑΠΟ, ο οποίος τελευταία στιγμή γι' αυτός. Δεν δηλώσει συμμετοχή. Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε τις ομάδες τουλάχιστον πώς έχουν κινηθεί μέχρι τώρα. Χρονικά το πρώτο νέο που μας είχε έρθει ήταν η ανακοίνωση του νέου προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης θα αναλάβει τον πάγκο της ομάδας. Κατά τη γνώμη μου, μια εξαιρετική λύση για να συνεχίσει το έργο που άψε ο κύριος Λίνος Γαβρίλη. Σίγουρα. Ήταν τόσο καιρό δίπλα από τον Λίνο τον Γαβρίλη που θεωρώ ότι έχει μάθει αρκετά πράγματα, έχει ζήσει αρκετές εμπειρίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρει την ομάδα αρκετά καλά θεωρώ και τους παίκτες τους Κύπριους που είναι το κορμό, τον βασικό που έχει κρατήσει. Τον εμπιστεύτηκα, μου είναι πολύ λογικό, γιατί έχουν φέρει αρκετές επιτυχίες τώρα αυτό τον καιρό. Εντάξει, θα φανεί νομίζω στη συνέχεια αν τους δικαιώσει βασικά. Πάντως είναι από τους προπονητές που τον έχω παρακολουθήσει και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που δουλεύει. Έχει συνέχεια με δίπλα του το μπλοκάκι του, σημειώνει, κρατάει σημειώσεις, γράφει. Ναι, είναι πολύ τυπικό σε αυτά. Να δούμε βέβαια, όπως είπες και εσύ, αν θα δικαιώσει την επιλογή της ΑΕΚ. Μάλιστα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προπονητή, η ΑΕΚ προχώρησε και σε μεταγραφή, καθώς έφερε για τρίτη φορά στην Κύπρο τον Ταϊρέκ Ντουρέν, ένας γκάρντ ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων της ΑΕΚ, έχει κατακτήσει δύο μέχρι στιγμής τις δύο προηγούμενες φορές που πέρασε από την Κύπρο και έρχεται να κάνει να τριτώσει. Αυτό που έχω παρατηρήσει στην ομάδα της ΑΕΚ είναι ότι η ομάδα δείχνει πάρα πολύ εμπιστοσύνη στους παίκτες που έχει ήδη. Οπότε είναι κάτι καλό γιατί να κρατάς τους Κυπρίους, αλλά είναι καλό να κρατάς και τους ξένους. Γιατί οι Κύπροι δένονται με τους ξένους που είναι αρκετά πιο καλοί σε καλό επίπεδο. Οπότε ξέρεις, βοηθάει ο ένας τον άλλον καλύτερα. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι η ομάδα πιο ομοιόμορφη. Οπότε. Ακριβώς. Και γι' αυτό και προχώρησε και σε ανανέωση συνεργασίας με τον Γιώργο τον Παλάλα, τον Ανδρέα του Σουζόπουλο. Έχασε τον Μπρέζ, έτσι όπως φαίνεται. Βέβαια, ακόμα δεν είναι τελική απόφαση του Σλοβενού. Εντάξει, ναι, εγώ πιστεύω θα. Επειδή έχει δεθεί πολύ με την ομάδα και με την Λάρνακα, σαν πόλη, νομίζω θα του ξανακατεβεί. Εγώ πιστεύω θα ξανάρθει. Θα παίξει, λες. Θα δούμε. Είναι ερωτηματικό πάντως. Όμως, αν κρίνουμε από τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει η ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε ότι όντως μπορεί να είναι αλήθεια αυτό, ότι θα σταματήσει. Δηλαδή, έχει φέρει δύο ψηλούς, έχει φέρει τον Ντάσιτς και τον Σέρσι τον Αμερικάνο.
δύο πολύ ταλαντούχους παίκτες και οι δύο. Ο Σέρβος ο Τάσιτς, ο οποίος θα μαζί με τον Αμερικανό τον Σέρση, κάτω από τις ρακέτες θα είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Ναι, σίγουρα θα γεμίσουν το κενό του Πρέτζετ, γιατί ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης ο Πρέτζετ, ήταν ασταμάτητος, πολύ δύσκολα να μπορούσε να ρίξει άμυνα πάνω του. Οπότε έπρεπε κάποιες κινήσεις έπρεπε να τις κάνουν. Τις και το ύψος του που φυσικά δεν βρίσκεται εύκολα πλέον. Σταμάτησε την δράση και ο Τζότζο Γκαρσία μετά από πολύχρονη καριέρα. Ναι. Ήταν σίγουρα μεγάλη απώλεια για το κυπριακό πρωτάθλημα αυτό. Ο Τζότζο έχει γίνει σημαία του κυπριακού μπάσκετ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια το θυμάμαι, πριν πόσα χρόνια το θυμάμαι να παίζει για να ξεσηκώνει όλο το πλήθος με το πάθος του, με το... Ακόμα το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Εντάξει, μεγάλωσε. Κάποια στιγμή έπρεπε να κρεμάσει τα παπούτσια, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να δώσει από άλλο πόστο, οπότε πολύ καλά έκανε και θα ασχοληθεί, θα μείνει κοντά στο άθλημα. Θα μείνει κοντά στην ΑΕΚ και θα είναι στον πάγκο μαζί με τον Δημήτρη τον Κουκούρη, από ό,τι μάθαμε πληροφορίες. Η πορεία που έκανε στις υποδομές ήταν πραγματικά καλό δείγμα γραφής και γι' αυτό θα του δώσει η διοίκηση την ευκαιρία να βρεθεί στον πάγκο μαζί με τον Δημήτρη τον Κουκούρη. Μετά να περάσουμε στον Κεραυνό, ο οποίος αμέσως μετά το ΣΑΜ και ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Λοϊζίδη από την ΕΘΑ, μια καλή ενίσχυση για την ομάδα στη front line. Σίγουρα, είναι και Κύπριος, είναι ψηλό κορμί, δυνατό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και ειδικά φέτος που εντάξει, θα παίζουν και Ευρώπη, οπότε είναι και πολύ μεγάλη εμπειρία για τον ίδιο τον παίκτη αυτό. Νομίζω και ο Κεραυνός ακολουθεί την ίδια στρατηγική της ΑΕΚ, κρατάει τον κορμό μετά από μια τεράστια επιτυχία όπως είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από τόσα χρόνια. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να κρατήσεις την ίδια ομάδα. Εντάξει, με κάποιες αλλαγές και καλύτερες επιλογές και καλύτερους παίκτες σε επίπεδο παιχτών, ας πούμε. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ακόμη δεν έκλεισε το ρόστερ και από ό,τι βλέπω οι περισσότεροι ανανέωσαν εκτός ο Νίκος Στυλιανού που ψάχνει συμβόλαιο στην Ελλάδα ακόμα και ο Μπράιαν που έκλεισε σε ομάδα της Ελλάδας. Ναι, ο Μπράιαν που ανακοινώθηκε από την Κίμη, ο παίκτης στην Αλφαέλα. Αλλά νομίζω η παίκτηση που έμειναν θεωρώ ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ καλά. Έμεινε ο Μπάρκερ, ο οποίος θα αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στο Στρόβολο. Ναι, έχει μέλος της οικογένειας πλέον νομίζω και θα τον κυπριοποιήσω. Και ο Πάρξ έμεινε, που ήταν μια πολύ τιμή μονάδα πέρσι για τον Κεραυνό. Από ξένους, από τους Κύπριους, ο Νεοφύτου και ο Θεοχαρίδης ανανεώσανε. Όπως είπες πολύ σωστά, αποχώρησε ο Νίκος ο Στυλιανού, παρότι το γεγονός ότι υπήρξε μια ανανέωση του συμβολίου του στην αρχή του καλοκαιριού, τελικά ο Στυλιανού αποφάσισε να ψάξει συμβόλαιο στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον εάν έχει βρει κάτι, πάντως είναι σε αναζήτηση. Νομίζω κάτι θα βρει, είναι σίγουρα πολύ καλός παίκτης. Σίγουρα κάτι θα βρει, είναι πολύ καλός παίκτης. Νομίζω όπου και να πάει, θα τα πάει καλά. Να περάσουμε και... πριν περάσουμε ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον Λοϊζίδη, τον οποίο τον έχω δει πάρα πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τη χρονιά στον ΑΠΟΕΛ και πέρσι με την ΕΘΑ. Νομίζω αυτό το καλοκαίρι ήταν εντελώς διαφορετικός παίκτης από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε. Ναι, είναι αυτό που... βασικά αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι όταν αξιοποιάς τους Κύπριους παίκτες σου και δεν τους έχεις απλά για να γεμίζουν τη δωδεκάδα ή να κάθονται στον πάγκο. Εννοείται θα εξελιχθεί και ο παίκτης, θα πάρει εμπειρίες, θα πάρει χρόνο και ξέρω ότι στην ΕΘΑ του έχουν δώσει την ευκαιρία και νομίζω ότι την έχουν πάρει από τα μαλλιά, οπότε αυτό τον βοήθησε και εξελίχθηκε. Φάνηκε και στην Εθνική που πήρε αρκετό χρόνο. Τώρα μένει να δούμε πώς θα τα πάει στον Κεραυνό, αλλά θεωρώ ότι επειδή τον ξέρουν καλά η ομάδα, ξέρει τους συμπαίκτες που είναι ήδη εκεί, που ήταν συμπαίκτες στην Εθνική. Οπότε νομίζω θα τα πάει πάρα πολύ καλά και στον Κεραυνό. Να περάσουμε και στον ΑΠΟΕΛ με τον Τόνι Κωνσταντινίδη στον πάγκο από τα τέλη της περασμένης σεζόν. Είναι αναμενόμενο ότι θα κάνει τις δικές του κινήσεις ο Κωνσταντινίδης. Ήδη άρχισε με δύο νέους, νεαρά παιδιά ταλαντούχα που έφερε στην ομάδα του, τον Ιωαννιμίδη και τον Καραπατάκη.
Ανανέωσε ο Τόλης ο Κασκίρης, ο οποίος μάλιστα δήλωσε πως δεν θέλει να σταματήσει την ενεργό δράση πριν πάρει ένα πρωτάθλημα. Και συμπλήρωμα ήρθε στην εμπειρία ο Ανδρέας ο Πιλαβάς από την ΕΘΑ. Έχασε τον Μιχάλη τον Μίθυλο, ο οποίος θα πάει στο εξωτερικό για σπουδές. Αποχώρησε και ο Μπερνατόφσκι, όπως ανακοινώθηκε χθες, επιστρέφει στην Ελβετία. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από το λογαριασμό του στο Facebook. Εκεί δηλαδή από εκεί που ήρθε στον ΑΠΟΕΛ, στην Ελβετία έπαιζε πάλι. Απλά τώρα θα πάει σε άλλη ομάδα, θα πάει στην Φράιμπουργκ. Ναι, προφανώς το άρεσε. Ένα ερωτηματικό που θα κρατήσω εγώ για τον ΑΠΟΕΛ είναι μην δούμε επανάληψη του περσινού του έργου που έμεινε στο τέλος του καλοκαιριού για να γίνουν οι κινήσεις, γιατί συνήθως καλώς ή κακώς η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην καλαθόσφαιρα εξαρτάται πολύ από το τι κάνει η ομάδα του ποδοσφαίρου. Την είδαμε να έχει χάσει στο Champions League αποκλειματικά, οπότε πρέπει να δούμε αν θα ισχύσει το ίδιο έργο ή όχι, που το απευχόμαστε βέβαια. Ναι, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ. Σαν πέρσι, ας πούμε, είχε πάει και πάρα πολύ καλά στην αρχή με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θεωρώ εκεί που είχε φτάσει ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, το κακό είναι ότι πάντα ποτέ δεν ξέρεις πώς θα κυλυθούν τα πράγματα. Δηλαδή, στο τέλος βλέπαμε ότι μπαινοβγαίναν οι παίχτες, αλλαγή προπονητών. Είναι κάτι πολύ συνήθες στην Κύπρο πλέον. Καλό είναι να το ελέγξουμε λίγο, γιατί κάποιος παίχτης όταν αλλάζει προπονητή ή συμπαίχτες, θα εξηγούν λίγο δύσκολο να πρέπει να προσαρμόζεται συνέχεια. Οπότε λίγο χάνει τη ροή της. Τη ροή της, ακριβώς. Στην ΕΘΑ είδαμε μια επιστροφή και φέτος, μετά τις περσινές του Νικόλα του Κωνσταντίνου και του Χρήστου του Παναγιώτη, φέτος επέστρεψε ο Ριγίνος ο Κασινόπουλος. Ναι. Ακόμα μια επιστροφή Κύπριου παίκτη που νομίζω ότι θα δώσει και καλό αυτό. Είναι να που συσταγωγικά εμφανίζονται οι Κύπριοι παίκτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να στελεχώσουν τις κυπριακές ομάδες. Απλά το θέμα ότι πρέπει να δώσεις κίνητρο, να ψάξεις να τους δελεάσεις λίγο, να τους πεις ξέρω εγώ ότι θα παίζουν και δεν θα κάθονται απλά στο πάγκο. Θεωρώ ότι έκανε καλές κινήσεις. Εντάξει, θα φανεί, ξέρουμε ότι στην ΕΘΑ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί οι άντιροι παίκτες, οι Κύπροι, έχουν φύγει περισσότεροι. Περιμένουμε να φανεί τις κινήσεις που θα κάνει και από προπονητή, δεν ξέρω. Προπονητή, να δούμε ποιος θα αναλάβει και από εκεί και πέρα τι ξένους θα βρει. Σίγουρα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Επίσης, σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο και η πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλωσφαίρισης να έχει τέσσερις ξένους με έναν Κύπριο μάλλον. Στην πεντάδα πάντα, ναι. Οπωσδήποτε σε όλο τον αγώνα. Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό σίγουρα καλό είναι για τους Κύπριους. Τώρα για την ομάδα δεν ξέρω τι σκέψεις κάνουν οι μεταξύ τους οι πρόεδροι των ομάδων στις αντρικές ομάδες, οπότε θα φανεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Θα είναι μια πολύ καλή εξάσκηση για τους προπονητές πάντως. Γιατί ναι. Θα πρέπει συνέχεια να σκέφτονται ποιον θα χρησιμοποιούν από τους Κύπριους παίκτες που έχουν. Θα πρέπει να σκεφτούν καλά τις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνουν, σίγουρα. Τι ξένους θα φέρουν στην ομάδα. Οπότε είναι, για τους προπονητές είναι ένα puzzle που πρέπει να λύσουν. Θα κονίσει μυαλά. Στην Ένωση το μοναδικό νέο που έχουμε μέχρι στιγμής είναι την αποχώρηση του Παύλου του Στρατή, ο οποίος πήγε και αυτός για σπουδές στην Ελλάδα και θα αγωνιστεί στον Ίκαρο Σερών, ομάδα Β' κατηγορίας της Ελλάδας. Που είναι ξέρω από δική μου εμπειρία, ενώ που είδα σε κατηγορίες της Ελλάδας, ότι είναι καλό επίπεδο της Β' εθνικής. Μπορώ να πω ότι συγκρίνεται και με ΑΘΑ2. Οπότε πολύ καλή η ευκαιρία για τον Παύλο, οπότε ναι, μένει στο χέρι του και αυτού να την αρπάξει, να τα πάει καλά. Στην Β' Εθνική που θα αγωνιστεί φέτος και η ομάδα που έπαιζα εγώ στα νιάτα μου στη Κόρινθος, ανέβηκε στην Β' Εθνική, θα τη δούμε εκεί πέρα. Ωραία. Πέρα από αυτά είχαμε και μετακινήσεις παιχτών που αγωνίστηκαν την περασμένη σεζόν στην Κύπρο, όπως ο Goodwin. Που τον είδαμε, τον θαυμάσαμε με την ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πολύ ωραίος παίκτης, τον έφερε ο κύριος Λίνος Γαβρίλη για πρώτη φορά, τον ανακάλυψε στην Αμερική, τον έφερε στην Ευρώπη. Τον είδαμε δυστυχώς μόνο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είχαμε την τύχη να τον δούμε και στο πρωτάθλημά μας. Μετά την ΑΕΚ πήγε στην Γερμανία, ενώ φέτος θα πάει στην Ελλάδα, στο Ρέθυμνο, εκεί που ήταν ο κύριος Τόνι Κωνσταντινίδης, να δείξει και εκεί το ταλέντο του.
Ναι, που είχα δει τους αγώνες της ΑΕΚ του Ευρωπαϊκού, όντως είχε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ αθλητικός, πολύ ψηλός, πολύ δυνατός. Τα έκανε όλα μες στο γήπεδο. Εντάξει, το Ρέθυμνο από ό,τι βλέπω θα προσπαθεί μάλλον να κάνει μια καλή ομάδα φέτος. Καλή προσπάθεια. Μια αντίστοιχη πορεία με πέρυσι τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και την κλήρωση του Basketball Champions League. Ο Κεραυνός έπεσε στα δύσκολα με τη ρώσικη την Αυτοντόρ Σάρατοφ. Εγώ πιστεύω πάντα στο θαύμα. Ενώ σίγουρα μπορεί, έχει τις πιθανότητες, τις έχει ο Κεραυνός να περάσει. Ακούμε ρώσικη ομάδα, ακούμε έτσι, αλλά πρέπει να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις ποτέ. Το μπάσκετ μπάλα είναι, γυρίζει, ενώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Οπότε περιμένουμε. Σίγουρα, αν υπάρχει σίγουρα. Γιατί θα δούμε φέτος να γεμίζει το γήπεδο του Κεραυνού και τα ευρωπαϊκά. Ναι, από νωρίς. Ναι. Και ελπίζουμε τουλάχιστον, αν δεν τα καταφέρει στο Champions League, να έχει καλύτερη τύχη μετά στο FIBA Euro Cup. Καλύτερη κλήρωση, να μπει εκεί να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Σίγουρα θα έχει πάντως 4 παιχνίδια μέσα στο Στρόβολο. Ναι, θα είναι δύσκολη περίοδος για τον Κεραυνό και για τους παίχτες όλα. Δηλαδή θα είναι συνέχεια σε πρόγραμμα, ταξίδια, προπονήσεις. Για να δούμε. Να δούμε και λίγο Εθνική Ελλάδος νέων ανδρών. Ναι, αμέ. Κατάκτηση χρυσού μεταλλίου. Μας έκανε περήφανους. Είχε εύκολο στον όμιλο, όπως φάνηκε βασικά, βάσει αποτελεσμάτων. Ναι. Συνέτριψε την Τσεχία 88-47, τη Σουηδία 79-44. Δυσκολεύτηκε λίγο με τη Γερμανία, αλλά την κέρδισε και αυτή με 86-77. Στη συνέχεια έπεσε με το Μαυροβούνιο στο σπάσι στον 32. Ναι. Εκεί κατά 34 αγώνα δυσκολεύτηκε πολύ η Ελλάδα, αλλά τελικά επικράτησε με 56-49. Πήρε την πρόκριση στα πρώιμη τελικά. Εκεί βρήκε τη Λιθουανία. Εκεί και αν ήταν δύσκολο παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα η Λιθουανία. Πολύ καλοί παίκτες, σουτέρ, γρήγοροι. Είναι χώρα που βγάζει μεγάλους παίκτες. Και τους είδαμε να δυσκολεύουν πάρα πολύ την εθνική. Αλλά η Ελλάδα τα κατάφερε, 76-72. Ναι. Νομίζω αυτό που βοήθησε πολύ την ομάδα της Ελλάδας είναι ότι εκτός το ότι έχουν ελληνική ψυχή που κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει, είναι ότι φάνηκαν να είναι πολύ σαν παρέα, μια οικογένεια, μια έτσι. Φάνηκε ότι είναι ομάδα μαζί, κατάλαβες, είναι όλη μια γροθιά. Και παίζανε πάρα πολύ ομαδικά. Και νομίζω αυτό τους βοήθησε πάρα πολύ. Εννοείται έπαιζαν και στην έδρα τους, οπότε είχαν τον κόσμο που τους σώθησε, που τους βοήθησε έκτος παίχτης. Αλλά αυτό που μέτρησε ήταν επίσης και η ψυχολογία. Βλέποντας ότι βγάζουν μία ομάδα έξω, εννοείται, μετά είναι ασταμάτητη, είναι δύσκολο να το σταματήσει. Εγώ νομίζω το άγχος φάνηκε πολύ στα παιχνίδια με το Μαυροβούνιο και με τη Λιθουανία. Όταν περάσαν τη Λιθουανία, από εκεί και πέρα εδώ πήραν τα πολύ πέρα. Δηλαδή πραγματικά διαλύσαν την Ισπανία στους ημιτελικούς 77-56. Κάποιο δεν το περιμένουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που βλέπαμε, παρακολουθούσαμε την πορεία. Τόσο άνετη νίκη δεν την περιμέναμε. Ενώ και στο τελικό απέναντι στο Ισραήλ, που ήταν το άλλο που η ομάδα που πέταξε εκτός το άλλο φαβορί της διοργάνωσης, στη Γαλλία. Η Γαλλία που έχασε με 74-52 και αυτή, και στο Ισραήλ διέλυσε την Γαλλία στον ημιτελικό. Και παρόλα αυτά οι Έλληνες πήραν την νίκη με 65-56 στο τελικό. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Πολύ καλή είδηση ότι είδαμε τόσο κόσμο μέσα στο δύο αγάπη. Ναι, ήταν πολύ ευχαριστώ πραγματικά και έβλεπες μικρούς πάνω στην κερκίδα που φωνάζανε. Πολύ ωραίο αίσθημα και ναι, πολύ ωραίο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλύψαμε τα θεματολογία μας. Θα έχουμε κι άλλα σιγά σιγά. Σίγουρα θα πούμε πολλά περισσότερα. Την επόμενη εβδομάδα σχεδιάζουμε να μιλήσουμε για την εθνική των κάτω των 16 που θα πάει στη Βουλγαρία για το δικό της τη μάχη στο Πανευρωπαϊκό, στη Β' κατηγορία. Πολύ δύσκολο παιχνίδια. Θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση και των αντιπάλων, ό,τι μπορούμε να μαζέψουμε τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Pick and Roll, η μοναδική εκπομπή για την καλαθόσφαιρα στην Κυπριακή τηλεόραση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.